Η κακοκαιρία Μπόρα που επηρεάζει την ανατολική και την νότια χώρα βαίνει σταδιακά προς ύφεση. Ωστόσο, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων θα εξακολουθήσει να ισχύει, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Οι αρχές του Βόλου και τα συνεργεία της ΔΕΙΑΒΟ, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του πρόεδρος Αργύρης Κοπάνας, παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ασταθείς, ενώ εντατικές είναι οι παρακολουθήσεις των ρεμάτων και των ποταμών της περιοχής. Υπάρχει ο προγραμματισμένος σχεδιασμός και οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις καθαρισμού και απόφραξης του δικτύου των ομβρίων υδάτων και των φρεατίων. 17.000 φρεάτια στο πολεοδημικό συγκρότημα. Όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον μεγάλο όγκο, τον μεγάλο αριθμό αυτών των υδροσυλλογών. Να πω ότι ένα πρόβλημα επίσης είναι και η φυλόπτωση, τα φύλλα και οι φερτές ύλες αλλά και σκουπίδια που παρασύρονται από τις βροχές και επικάθονται στα φρεάτια υδροσυλλογής. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικά συνεργεία της ΔΕΙΑΜΠ που απομακρύνουν τα φύλλα και τα σκουπίδια από τα φρεάτια. Κατά διαστήματα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις στο Βόλο και στο Δήμο Βόλο, στο πολυδημικό συγκρότημα και περιφερειακά. Ωστόσο, δεν είχαμε προβλήματα και δοκιμάστηκαν και οι παρεμβάσεις που έχουμε ήδη κάνει με αυτή τη βροχή που έπεσε και είμαστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση που είχαν οι παρεμβάσεις αυτές που έχουμε κάνει και το έργο Σιλαρίσης σε αυτές τις βροχοπτώσεις.